Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι χαιρετίζουμε την επίτευξη συμφωνίας, διότι το βασικό προαπαιτούμενο που ήταν η παραμονή της χώρας στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν τίθεται πλέον σε αμφιβολία. Από την άλλη, το τίμημα αυτής της επιτυχίας είναι η συμφωνία που για μένα είναι το τρίτο μνημόνιο το οποίο έρχεται στη χώρα και η οποία συμφωνία φαίνεται, τουλάχιστον σε μια πρώτη ανάγνωση, ότι είναι εξαιρετικά πιο δύσκολη και εξαιρετικά οδυνηρή για τον μέσο Έλληνα φορολογούμενο. Το οδυνηρό κομμάτι αυτής της συμφωνίας οφείλεται, κατά τη γνώμη μου βέβαια, στους προηγούμενους 6 μήνες αδράνειας της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, προέβησε διάφορα τακτικίστικα παιχνίδια τόσο με το δημοψήφισμα όσο και με τα ίξης αφήξης των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν και τα οποία νομίζω ότι αν αποφεύγονταν, η συμφωνία που θα επιτυγχανόταν θα ήταν πολύ πιο ευνοϊκή και λιγότερο οδυνηρή για μας. Μένει να δούμε την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Μένει να δούμε αν αυτό το μνημόνιο θα περάσει καταρχήν και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και από τα ευρωπαϊκά. Πιθανολογώ ότι θα συμβεί αυτό χωρίς ιδιαίτερα απρόπτα και μετά από εκεί και πέρα τίθεται το πιο δύσκολο κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας που είναι η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Εφαρμογή η οποία κατά τη γνώμη μου θα συναντήσει πάρα πολλές δυσκολίες. Το δημοψήφισμα τελικά έκανε κακό. Ποια είναι η άποψή σας? Ναι, πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η ιστορία έκανε κακό. Αφενός πρέπει να πούμε ότι δεν είχε κανένα ουσιαστικό αντικείμενο αυτό το δημοψήφισμα έτσι όπως έγινε. Έγινε για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης και χρησιμοποίησης του από τον κύριο Τσίπρα για την εσωτερική πολιτική σκηνή. Και αφετέρου θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ενέργεια διχαστική η οποία πέρα από το γεγονός ότι δίχασε το λαό εκνεύρισε και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Πρέπει δε να πούμε ότι ενώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είναι η κορυφαία έκφραση της δημοκρατίας, η βούληση του λαού μέσω του δημοψηφίσματος, τελικά αυτή η κυβέρνηση δεν εφήρμοσε τη βούληση του λαού, διότι ψηφίστηκε ένα όχι με ένα 62% και ο κύριος Τσίπρας ενέργησε σαν να υπερψηφίστηκε το ναι. Εν πάση περιπτώσει, για εμάς που από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι θα πρέπει πάση θυσία να μείνουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, η εξέλιξη αυτή είναι η καλύτερη δυνατή από όλες όσες θα μπορούσαμε να έχουμε.